Για πάμε στο Μέγκα και στον Νίκος Ευαγγελάτος, μιας και έχουμε δει όλες τις προσπάθειες που κάνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη για να βρει δικαιοσύνη για το Λούνα Πάρκ και τον ιδιοκτήτη του και, την Δήμαρχο Κασάνδρας. Αυτή τη φορά στον Ευαγγελάτο μίλησε η μητέρα του 19χρονου και μην ξεχνάτε ότι η μάνα ήταν μπροστά όταν το παιδί έχασε τη ζωή του. Πάμε να δούμε τι είπε στον Ευαγγελάτο. Είμαστε όλοι εδώ και έτσι θέλω να περάσω στην κυρία Αθηνά. Γιατί η γυναίκα αυτή μες στον πόνο της είναι εδώ ακριβώς για τον ίδιο λόγο που είναι και ο κύριος Γιώργος. Για να μιλήσει... Το φίλο. Και στο παιδί μου και στο Γιώργο που τρέχει, το φίλο στην οικογένεια. Η μπλούζα είναι με τη φωτογραφία του Γιάννη. Ναι. Που τη φοράω όλη μέρα και όλη νύχτα. Κύριε Αθηνά, επειδή είναι πολύ δύσκολο για σας, είναι δύσκολο για όλους μας. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε, τι είναι αυτό που θέλετε να γίνει? Εγώ δεν θέλω να πληρώσει κανένας, θέλω να πονέσουν, που είναι πολύ πιο δύσκολο. Θέλω να πονέσουν όλοι. 10 άτομα κάναν κουμάντο το Γιάννη. Γιατί ένας δεν μπορούσε, 10 άτομα τον σκότωσαν. Ένας δεν μπορούσε. Εγώ τι άλλο να πω, αυτό που είδα εγώ δεν είναι σαν ταινία στα μάτια μου. Δεν μπορώ να θρηνήσω το παιδί γιατί έχω μια ταινία στα μάτια μου από αυτό που είδα, από αυτό που μου ρίξαν στα... Φαντάσου ρε μαλάκα, μπροστά στα μάτια της έτσι. Πόδια, δεν μπορεί. Τόσο μεγάλο παιδί, ψηλό και εύσωμο, 100 κιλά παιδί, να το ρίξανε κάτω έτσι. Να το σακατέψανε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ όταν τα παιδιά γυρνούσε εκείνο το μηχάνημα δεν τα έβλεπα. Από τη φόρα. Δεν τα έβλεπα. Δεν φαινόντουσαν τόσο γρήγορα που πήγαινε. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω πού είναι. Κύριε Αθηνά, είναι αλήθεια ότι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Γιώργος, ότι πήγατε εσείς στο χειριστή λίγο πριν γίνει το κακό και το είπατε, σταμάτα το. Να σας πω, εμείς όταν φτάσαμε εκεί, μόλις είχε σταματήσει το μηχάνημα από κάποια άλλα παιδάκια. Δεν είδα πώς έτρεχε στην αρχή και αυτό. Θέλω να μπουν τα παιδιά, δεν τους άφηνα. Τέλος πάντων μπήκαν. Όταν ξεκίνησε ομαλά, άρχισε να... Έχουμε πάει σε Λούνα Πάρκ, έχω δει πώς είναι. Άρχισα να τρέχει υπερβολικά, δεν τα έβλεπα. Και του σηκώνω τα χέρια, ήμουν δίπλα. Κρατούσα το μικρότερο γιο στα χέρια μου, στο ένα χέρι μου. Τον αφήνω το χέρι μου και το σηκώνω τα χέρια του λέω, τι κάνεις, κόψε, χαμήλωσε, του λέω. Και μου σηκώνει και μου γελάει και μου λέει, άστο, σαν να λέει, άστα, καλά είναι, δεν πειράζει. Αυτός τα είδε μαγκάκια εκεί πάνω. Και σου λέει τώρα θα το περιποιηθώ. Αυτή την αίσθηση είχα. Και δεν το χαμήλωνε. Τι να πεις. Συνέβη και αυτό έτσι. Μακάρι να βρουν δικαιοσύνη οι γονείς. Τώρα φαντάζομαι όλοι οι υπόλοιποι γονείς θα είναι αρκετά φοβισμένοι να βάλουν τα παιδιά τους πάνω σε Λούνα Πάρκ. Έχετε διαβάσει σε πολλά site ότι και σε άλλες περιοχές όλα είναι, δουλεύουνε, όπως να είναι. Έτσι θα μου πεις, ελ μπουρντέλ είναι αυτό, άμα πληρώσεις, παίρνεις άδειες, κάνεις μαγκές, κάνεις ό,τι θέλεις και... Εμένα αυτό που με έχει εξοργήσει είναι ότι ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ τους έστελνε στο Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι το Λούνα Πάρκ λειτουργεί κανονικά, έχει γίνει έλεγχος, έτσι, υπεύθυνη δήλωση.
Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και προς το απόγευμα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε άλλο ένα live και να κρατήσει πάνω από 20 ή 30 λεπτά, α δούμε πώς θα πάει. Οπότε, τα λέμε ξανά σε λιγουλάκι.